Καλώς ήρθατε στο 22ο Ρόδος Cup, έναν από τους μεγαλύτερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοιχτής θαλάσσης που λαμβάνει χώρα στα όμορφα Δωδεκάνησα. Ρόδος Cup αποτελεί πρόκληση για διακοπές και ιστιοπλοεία στο Δωδεκάνησα. Πεντακόσιοι ιστιοπλόοι από 11 χώρες φέτος θα έχουν τη δυνατότητα να γευθούν τις φυσικές ομορφιές και τα αξιοθέατα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια με σκοπό την προώθηση της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης και την προβολή των όμορφων ελληνικών νησιών. Αφετηρία του Ρόδος Cup 2018, όπως κάθε χρόνο, ήταν το νησί του Ιπποκράτη, η Κος, και η υψηλών προδιαγραφών μαρίνα του νησιού. Σκάφη και πληρώματα συγκεντρώθηκαν για την έναρξη του φετινού αγώνα, με επόμενες στάσεις στην Γάλιμνο, την Ίσυρο, τη Σίμη και φυσικά τερματισμό στη Ρόδο. Η Μαρίνα παρέχει έχει όλες τις προδιαγραφές και όλες τις αντέσεις να εξυπηρετεί τέτοιου είδους αγώνες διεθνείς. Όπως λένε, είναι μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Είναι μια ομαδική προσπάθεια και τα αποτελέσματα νομίζω είναι εμφανή και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι οι πρώτες εντυπώσεις είναι όλοι ευχαριστημένοι. Οι προσδοκίες των πληρωμάτων που συμμετέχουν στο Ρόδος Cup ποικίλουν. Από αγωνιστικές συνθήκες μέχρι και τουριστική διάθεση. Τα πληρώματα βρίσκουν τους δικούς τους λόγους να συμμετάσχουν στον αγώνα. Αν θα ήθελα να μιλήσω για τις προσωπικές μου προσδοκίες, αυτό που με ενδιέφερε όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την αθλητική ιστιοπλοεία ήταν κυρίως να βελτιωθώ ως ιστιοπλοός, ώστε να μπορώ να αντιμετωπίσω καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις οποίες αντιμετωπίζεις κυρίως όταν αγωνίζεσαι. We like to participate in the Rodos Cup. The expectations are to have fun in the first place. We are a girls only team. I'm sailing with my friends and we are amateur sailings, but we in the same time are very competitive. Στο Ρόδος Cup, πέρα από το αγωνιστικό πρόγραμμα, οι αγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα 4 νησιά σταθμούς του αγώνα και να βιώσουν την ομορφιά τους. Το Ρόδος Cup μας προσφέρει τη δυνατότητα να επισκεφθούμε την ΚΟ, μια μεγάλη μαρίνα. Μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε υπέροχα, να κάνουμε τις βόλτες μας στην ΚΟ και να επισκεφθούμε τον πλάτανο του Ιπποκράτη. Εν συνεχεία πήγαμε στην Γάλιμνο που είδαμε το εργοστάσιο των σφουγγαριών και από εκεί στην Ίσυρο με τις βόλτες μας, το ηφαίστειό της και τα άλλα αξιοθέατα. Κάθε σταθμός έχει το δικό του χαρακτήρα και τα δικά του αξιοθέατα. Τα πληρώματα μπόρεσαν να επισκεφθούν και τους 4 προορισμούς του Ρόδος Cup. Αλλά ποιο νησί ήταν αυτό που τους άρεσε περισσότερο? My favorite island is Nisiros because on Nisiros we have a free day. It's very important for us. And also we was on old volcano. It was very interesting, very beauty, and on the mountain of Nisiros view very perfect. Very good food, very good people. This
see me one of the best because it is small and comfortable, everything in one place. I like see me very much. Το Ρόδος Cup 2018 πρόλαβε και τα είχε όλα. Δυνατούς ανέμους με αρκετό κύμα που απαιτούσαν εμπειρία και καλή πλοήγηση, αλλά και σκέλη με μπουνάτσα, η οποία απαιτεί υπομονή και επιμονή. Στο τελευταίο σκέλος από Σίμι για Ρόδο, οι δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι έκαναν γρήγορα την εμφάνισή τους λίγα μίλια μετά την εκκίνηση, χαρίζοντας τα πληρώματα το φινάλε που άρμοζε σε μια σπουδαία διοργάνωση. Τα σκάφη τερμάτισαν στο λιμάνι της Ρόδου, προσφέροντας άφθονο θέαμα. Η αναμονή για τα τελικά αποτελέσματα ήταν φανερή μετά τον τερματισμό. For our team, for our crew, it was a very special race. We were very excited and happy to see that we are kind of winning this race. So we want to make sure we get few seconds above them to qualify second in the cup. And I hope we did it. But let's see the results. Μετά και την ολοκλήρωση της τελευταίας ιστιοδρομίας, τα σκάφη Εστέλα και Μούσμουλο ήταν οι νικητές των κατηγοριών IMS 1 και 2. Στην κατηγορία IRC Racing, τα Courier de Cour και Escorpit παρέμειναν στην κορυφή των κλάσεων 1 και 2 αντίστοιχα, ενώ στα IRC Cruising, το σκάφος Looping ήταν ο μεγάλος νικητής. Τέλος, στις κλάσεις Cruising 1, 2 και 3, Martlet, Surprise και Pandia κατέλαβαν την πρώτη θέση αντίστοιχα. Ένα ακόμα Ρόδος Cup στέφθηκε με επιτυχία. Ρόδος Cup is great. See you next year in Ρόδος Cup again. Ρόδος Cup is the best. Ολοκληρώθηκε το Ρόδος Cup 2018 και είμαστε σαν διοικητικό συμβόλαιο του ΑΣΙΑΔ πολύ ικανοποιημένοι για την αγωνιστική επιτυχία του. Είμαστε σίγουροι ότι και του χρόνου το Ρόδος Cup 2019 θα είναι εξίσου επιτυχημένο και θα έχουμε πολύ περισσότερες συμμετοχές από τις φετινές 75 που ήταν ρεκόρ για τη διοργάνωση. Για ακόμη μια χρονιά, το Ρόδος Cup 2018 έφτασε στο τέλος του. Ο φετινός αγώνας ήταν επιτυχημένος πέρα από κάθε προσδοκία. Τα 75 πληρώματα έδωσαν ραντεβού για την επόμενη χρονιά.